Metal pack, για τη ζωή του Ozzy Osbourne. Σε ηλικία 14 ετών, ο Όζη άκουσε πρώτη φορά τους Beatles. Το τραγούδι «She ήταν η αφορμή για να ασχοληθεί με τη μουσική. Το πρώτο από τα πλεξίματά του με τον νόμο έγινε όταν ήταν έφηβος για απόπειρα ληστείας. Προσπάθησε να κλέψει κάποια ρούχα για να τα πουλήσει στη μαύρη αγορά, αλλά δεν πρόσεξε πόσο το σκοτάδι ήταν παιδικά ρούχα. Αλλά και μια τηλεόραση που πήγε να κλέψει, αναγκάστηκε να την αφήσει για να ξεφύγει. Εν τέλει τον πιάσανε και ο πατέρα του αρνήθηκε να πληρώσει το πρόστιμο ώστε να συνετιστεί και έκανε 6 εβδομάδε φυλακή στο Winston Green Prison. Αν να υπολογίσουμε πώ εξελίχθηκε η ζωή του, μάλλον το μάθημα αυτό δεν το έβαλε και πολύ μυαλό. Ενώ κοιμόταν γυμνό στο κρεβάτι του, κάποια στιγμή αντιλήφθηκε ότι ένα διαρρήκτη έχει μπει και ψαχουλεύει στην ντουλάπα τη Σάρων, τη συζύγου του. Σηκώθηκε έτσι γυμνό, πάλεψε με το διαρρήκτη, ο διαρρήκτη το έβαλε στα πόδια Κατάφερε όμως να πάρει κάποια αντικείμενα αξίας, όπως πολλά κοσμήματα, και την βέρα της Σάρων. Η πρώτη γυναίκα του η Θέλμα, για να τον κρατήσει μακριά από τις κρεπάλες, του αγόρασε ένα κοτέτσι με κοτόπουλα για να έχει κάτι να φροντίζει και να τα προσέχει. Ο Όζη μισούσε να πηγαίνει και να ταΐζει τις κότες και ένα βράδυ, μεθυσμένο, πήγε, έβαλε φωτιά στο κοτέτσι, πέταξε και μερικές σφαίρες μέσα που ανατινάχθηκαν και όλο το project πήγε κατά διαόλου. Περιτώ να σου πω ότι η Θέλμα λίγο καιρό μετά τον χώρισε. Και η Σάρων όμω προσπάθησε να τον κρατήσει μακριά από τα πλεξίματα. Έτσι, μια μέρα του πήρε τα ρούχα, έτσι ώστε να μην βγει έξω. Εκείνο τι έκανε, πήρε ένα φόρεμά τη, βγήκε έξω, μέτρησε και πήγε και ούρισε σε ένα μνημείο στο άλαμο. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να τον αποκλείσουν για 10 χρόνια από το Σαν Αντώνιο. Όζη παντρεύτηκε την Σάρον 4 Ιουλίου 1982 στη Χαβάη. Ο ίδιο επέλεξε αυτή την ημερομηνία και καθώς καθώ συμπίπτει με την Εθνική Ορθή τη Αμερική και δεν ήθελε ποτέ να ξεχνάει την επέτειο του γάμου του. Το 1981, ο Όζη πήγε σε ένα επαγγελματικό meeting στη Γερμανία. Αυτό που πίστευε για την άλλη μέρα επειδή δεν ήταν ενυφάλιο, ήταν ότι απλά τον executive. Η Σάρων όμω την επόμενη μέρα του είπε Δηλαδή ανέβηκε στο τραπέζι, περπάτησε με ένα ζεστικό στρατιωτικό βήμα, έκανε στριπτή, έβαλε τα μπαλάκια του μέσα στο γρασί του εξέκιουτη και στη συνέχεια κατούρισε. Το 2003 ο Όζη είχε ένα πολύ σοβαρό ατύχημα, καθώ έσπασε τα πλευρά του, την κλίδα του και τον αφιένα του, και μάλιστα, σύμφωνα με τεσσάρων, για κάποια λεπτά είχε σταματήσει να αναπνέει και ευτυχώ τον επανέφερε σε ζωή ο σωματοφύλακά του. Από το ατύχημα αυτό ανάρρωσε πλήρω, με ίσω μια μερική απόλυτη μνήμη μόνο. Στην προσπάθειά του να φτιάξει ένα σάντουι με μπέικον, έκαψε όλο το, το σπίτι, αλλά ευτυχώ εκείνο τη γλίτωσε με μερικά εγκάβματα. Και αυτά ήταν Metal Pack για τη ζωή του Όζια Osborne